Μέτωπο κατά κακής λύσης του Κυπριακού συστήνουν Ελένη Θεοχάρου σε ΔΕΚ και Συμμαχία Πολιτών. Η Ευρωβουλευτής είχε σήμερα διαδοχικές συναντήσεις με τον Μαρίνο Σιζόπουλο και τον Γιώργο Λιλίκα. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών ανέλησε στην Ευρωβουλευτή την πρότασή του για συνασπισμό δυνάμεων της αντιπολίτευσης. Ο τόπος έχει ανάγκη από τη σύσταση ενός συνασπισμού δυνάμεων που είναι στην αντιπολίτευση, δυνάμεων όπου έχουμε είτε όμοιες είτε συγκλίνουσες θέσεις στο Κυπριακό, έτσι ώστε να δυναμώσει η φωνή μας. Δηλώνω παρούσα σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτή τη συγκρότηση ενός συνασπισμού δυνάμεων, ενός μετόπου δυνάμεων που θα προσπαθήσουν να σταθούν ανάχωμα στην κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και στην μετατροπή της σε ένα υβριδιακό μόρφωμα. Όχι σε λύση που ενδεχομένως να περάσει από δημοψήφισμα, γιατί θα επικαλυφθεί με τη φενάκη του ευρωπαϊκού κεκτημένου για να χρυσώνει το ΧΑΠ, είπαν προηγουμένως Θεοχάρους και Σιζόπουλος. Θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να υπάρξει μια δημοκρατική, λειτουργική και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό, η οποία να διασφαλίζει την φυσική και την εθνική επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού. Ερωτηθήσε η Ελένη Θεοχάρου αν στη συνάντηση με την ΕΔΕΚ συζητήθηκε θέμα συνεργασίας στις επερχόμενες εκλογές, υπέδειξε ότι το μόνο που απασχολεί είναι η αγωνία για το μέλλον του τόπου μετά τις δηλώσεις Γιούνκερ και Τούρκων αξιωματούχων ότι επίκειται λύση του Κυπριακού εντός του πρώτου εξαμήνου του 2016. Γι' αυτό το λόγο δεν θεωρήσαμε σκόπιμο να συζητήσουμε ούτε για εκλογές, ούτε για δημαρχιακές, ούτε για τίποτα.